Σύντροφοι και φίλοι, για το έτος 2021, για το τρέχον δηλαδή, δαπάνες για την υγεία διαμορφώνονται στα 4,25 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένες δηλαδή σε σχέση με πέρυσι κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό για την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας το 2021 διαμορφώνεται μόλις στα 131 εκατομμύρια ευρώ, από 786 εκατομμύρια ευρώ το 2020, μειωμένο και αυτό κατά 655 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιεύματα στον αστικό τύπο ήδη κάνουν λόγο για μείωση του προπολογισμού και για το 2022. Η στρατηγική της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας που συμπεριλαμβάνει και τη διαμόρφωση του νέου ΕΣΥ αποτελεί εξειδίκευση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υγεία Πρόνοια 2014-2020. Η εξειδίκευση των μέτρων πραγματοποιήθηκε με ένα πλέγμα νομοθετημάτων που αφορούν το σύστημα υγεία πρόνοια φαρμάκου, υποδομέ και παροχέ, με νέα κατεύθυνση τη δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία από τον κρατικό προπολογισμό και την παραπέρα ενίσχυση τη ατομική ευθύνη των λαϊκών στρωμάτων να εξασφαλίσουν την αγορά ενό μεγαλύτερου από πριν μέρου των αναγκαίων υπηρεσιών υγεία. Οι εξαγγελίε τη κυβέρνηση για τι μεταρρυθμίσει στην υγεία και το νέο ΕΣΥ όχι μόνο δεν αναιρούν την ήδη εκτεταμένη εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματο, αλλά αντίθετα την ενισχύουν και τη βάζουν στην κούρσα του ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα τη υγεία. Στόχο είναι η απεμπλοκή του κρατικού προπολογισμού από την χρηματοδότηση τη υγεία με την αυτοτελή χρηματοδότηση των νοσηλευτικών μονάδων, που προποθέτει βέβαια την ανέβρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότηση και εισρωή εσόδων. Η λειτουργία των εποχαιωματινών ιατρίων και των διαγνωστικών εξετάσεων στα νοσοκομεία ήδη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων για τα νοσηλευτικά αυτά ιδρύματα, που προσπαθούν να το αυξήσουν, πουλώντα υπηρεσίε υγεία, τι οποίε βέβαια πληρώνουν οι ασφαλισμένοι είτε έμεσα, μέσω του ΕΟΠΗ, είτε και άμεσα. Υπηρεσίε για τι οποίε εν πωλή ήδη έχει πληρώσει ο ελληνικό λαό μέσω των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και τη φορολογία. Έτσι, η ανάπτυξη των δημόσιων νοσοκομείων, η στελέχωση, ο εξοπλισμό και οι παρεχόμενε υπηρεσίε συνδέονται άμεσα με το κριτήριο των εσόδων του. Βέβαια, την ίδια στιγμή οι ασθενεί δοκιμάζονται με τι τεράστιε αναμονέ για τα πρωινά ραντεβού, είτε για εξέταση είτε για απεικονιστικέ εξετάσει, και έτσι ο κύριο Όγκο παραπέμπεται στα απογευματινά ιατρία που αφήνουν βέβαια και το αντίστοιχο κέρδο. Λόγω τη αδυναμία των νοσοκομείων να ανταποκριθούν στι ανάγκε υγεία του λαού, ένα μεγάλο μέρο των ασθενών αναγκάζεται να απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντα επιπλέον ποσά, παρόλο που θεωρητικά δικαιούνται δωρεάν αυτέ τι υπαροχέ, όπω είναι η συμμετοχή 15% σε εργαστηριακέ διαγνωστικέ εξετάσει, η πληρωμή από 30% έω 50% των νοσηλίων στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και η επιπλέον ξεχωριστή αμοιβή των γιατρών. Υπέρογε είναι και οι δαπάνε στον τομέα τη ειδική αγωγή, τη υποβοηθούμενης αναπαραγωγή και τη αποκατάσταση των ασθενών, όπου η απουσία των δημόσιων δομών είναι κραυγαλαία. Η δοκιμασμένη μέθοδο του leasing αλλά και οι συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναμένεται να αναπτυχθούν σε τρία στάδια. Πρώτον, στον ιατροτεχνολογικό ιατρο εξοπλισμό των νοσοκομείων, σε στοχευμένε μονάδε για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγεία, όπω είναι η αιμοκάθαρση, η αποκατάσταση, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ή η ανακουστική φροντίδα σε ασθενεί τελικού σταδίου, μέχρι και την ολοκληρωτική αλλαγή ενό νοσοκομείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιώτε θα επενδύουν στα δημόσια νοσοκομεία και θα αποζημιώνονται με βάση είτε τη διαχείριση ολόκληρων των νοσοκομιακών μονάδων, Είτε με βάση τον αριθμό των εξετάσεων που θα πραγματοποιούν τα επινοικιαζόμενα επικυ... μηχανήματα που θα έχουν εγκαταστήσει οι ίδιοι ιδιώτε στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σε παρόμοια κατεύθυνση κινούνται και οι δωρεέ από μεγάλου μονοπωλιακού ομίλου, όπω είναι τα Ιδρύματα Νιάρχος και Λάτση, για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Δωρεέ που έχουν προκύψει από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, των οποίων ο πλούτο που παράγουν φτάνει και περισσεύει για την ανάπτυξη δημόσιου και δωρεάν συστήματο υγεία πρόνοια και που διασφαλίζουν φοροαπαλλαγέ αλλά και διακανονισμού σε ασφαλιστικέ αποδόσει στου μεγάλου κλινικάρχε. Την ίδια στιγμή, βέβαια, στολχεύουν και στην ιδεολογική χειραγώγηση των εργαζομένων, καλλιεργώντα την αντίληψη ότι οι σύγχρονε δομέ υγεία είναι θέμα φιλανθρωπία και όχι δικαίωμα. Ενώ έτσι επιδιώκεται και η ενσωμάτωση και η κοινωνική εντό αγωγικών ειρήνη των εργαζομένων με του εκμεταλλευτέ του. Ένα ακόμα εργαλείο για τη βαθύτερη προσαρμογή των δημόσιων νοσοκομείων και των παροχών στου κανόνε τη αγορά αποτελεί και ο ήδη δοκιμασμένο από τη δεκαετία του 80 θεσμό των DRGs, των Ομογενών Δηλαδή Διαγνωστικών Κατηγοριών. Με βάση αυτό το νέο εργαλείο, ό,τι κινείται μέσα στα νοσοκομεία κοστολογείται και συγχρόνω αξιολογείται βάσει των προσδοκόμενων οικονομικών δικτών. Έτσι θα καταγράφεται δηλαδή πόσο κοστίζει κάθε εργαζόμενο, κάθε ασθενή, μια χειρουργική επέμβαση, μια οποιοδήποτε ιατρική ή νοσηλευτική πράξη, τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται και ούτω καθεξής, σύμφωνα πάντα με τη λογική υγεία σων κόστο και ασθενή σων πελάτη. Τη διαφορά στην τιμή βέβαια που θα αποκλίνει από το προκαθορισμένο πακέτο αποζημίωση θα καλείται να την επομιστεί ο ασθενή αλλά και ο γιατρό ενώ τελευταίος θα αξιολογείται και αρνητικά με point system, επειδή ο ασθενή κόστησε πιο ακριβά από τα προδιαγεγραμμένα όρια. Υπάρχει εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του μέτρου στη Γερμανία και στη Γαλλία, όπου έκλεισαν ολόκληρα νοσοκομεία επειδή δεν έπιαναν το στόχο των ετήσιων επεμβάσεων, ενώ ακόμα και στι ΗΠΑ εν μέσω πανδημία έκλεισαν νοσοκομεία επειδή δεν ήταν ανταγωνιστικά. Στην ουσία, αυτό το μέτρο αποδέχεται αντιεπιστημονικά ότι υπάρχουν ασθένειε και όχι ασθενεί, αδιαφορώντα για την ιδιαιτερότητα του ιατρικού ιστορικού κάθε ασθενού και την αναγκαιότητα εξατομικευμένη αντιμετώπιση τη κάθε περίσταση. Η διαρκώ αυξανόμενη μετακύληση επιπλέον δαπανών υγεία στου εργαζομένου, πρόφαση των δημοσιονομικών πιέσεων εξαιτία του δημογραφικού προβλήματο και των νέων διεθνών οικονομικών συνθήκων, αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο στη λογική του καπιταλιστικού κέρδους βέβαια, που βρίσκει περδίο, ε, κερδοφορία στην ασθένεια, τον πόνο, ακόμα και τον θάνατο των ασθενών. Στην κατεύθυνση αυτή προκρίνεται η αλλαγή της, νομική μορφή νομικής μορφής των νοσοκομείων και η μετατροπή τους σε θηγατρικές ανώνυμες εταιρείες του ΕΣΥ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από, από, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συγγνώμη, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βέβαια, κατά το επικρατέστερο ευρωπαϊκό πρότυπο. Με αυτή τη μετατροπή θα δίνεται η δυνατότητα να ανατίθεται η δίκηση των νοσοκομείων σε εξειδικευμένε εταιρείε, όπω ισχύει σε μεγάλε καπιταλιστικέ χώρε. Να παραχωρούνται τα αγροτικά ιατρία αλλά και τα κέντρα υγεία τη περιφέρεια σε κοινοπραξίε ιατρών με τη μορφή leasing τόσο του κτίριου αλλά και του εξοπλισμού, ώστε να λειτουργούν ω ιδιωτικέ εταιρείε, υπό την εποπτεία βέβαια του εσύ νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου να καταρτιστεί υγειονομικό χάρτη που προβλέπει κλείσιμο νοσοκομιακών μονάδων με μόνο και αντιεπιστημονικό κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση, όπω είχε εξαγγείλει άλλωστε και ο Πρωθυπουργό σε ομιλία σε συνέδριο το σύστημα υγεία στην COVID-19 και μετά την COVID-19 εποχή. Η ανάπτυξη ενιαίου μοντέλου οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων δομών υγεία ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, Εξαγγελίε για 15 λεπτή εξέταση κάθε ασθενού, που θα εξασφαλίζει περίπου 20 ασθενεί την ημέρα, εξασφαλίζοντα δηλαδή αυτού του ασθενεί μόνο τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ή και μια υποτυπώδη εξέταση. Ενώ, βέβαια, θα καταργείται και η δωρεάν εξέταση κατοίκων στου ασθενεί που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αναμένεται να καταργηθεί το ενιαίο λόγιο στο δημόσιο, στο οποίο μέχρι και σήμερα υπάγονται οι υγειονομικοί και θα θεσπιστούν κριτήρια και κίνητρα οικονομική και κλινική αποδοτικότητα που θα διαφοροποιήσουν τι αμοιβέ των γιατρών, των νοσηλευτών αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων, με στόχο την αύξηση τη παραγωγικότητα μέσω του συστήματο αξιολόγηση των υπαλλήλων και των δομών. Θα υπάρξουν συμπράξει ασφαλιστικών εταιριών με τα δημόσια νοσοκομεία για τη μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών και την ειστροφή κεφαλαίων με τη μορφή των ασφαλιστηρίων υγεία, αλλά και την επινοικίαση δομών, όπω ήδη συζητείται σε αρκετά νοσοκομεία για τι αίθουσε των χειρουργείων. Η εξασφάλιση για του ανέργου και ανασφάλιστου ασθενεί ενό βασικού πακέτου παροχών υγεία θα έχει ω στόχο μόνο την επιβίωση. Δεν θα χρηματοδοτείται βέβαια τον κρατικό προπολογισμό, αλλά από τον Νεοπού και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ η ευθύνη για του απόρου μεταφέρεται και στον εθελοντισμό, των ΜΚΟ αλλά και των κοινωνικών ιατρίων των Δήμων. Αυτή είναι η βασική άξονα που κινείται κυβερνητική πολιτική στον τομέα τη υγεία. Σταδιακή απεμπλοκή δηλαδή τη χρηματοδότηση των κρατικών μονάδων υγεία από τον κρατικό προπολογισμό, ενίσχυση τη λειτουργία του με ιδιωτικονομικά κριτήρια και αυτοτελή χρηματοδότηση, ενίσχυση τη επιχειρηματική δράση στον κλάδο τη υγεία και περιορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτο στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου. Αυτή η πολιτική αντιμετωπίζει την πρόληψη, την προστασία και την αποκατάσταση τη υγεία του λαού σαν κόστο το οποίο πρέπει να εξορθολογιστεί, γιατί μπαίνει εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Η αντίληψη ότι η υγεία είναι μια επιχείρηση που πάντα θα έχει πελάτε, ανοίγει ένα τεράστιο ορίζοντα κερδοφορία στο μεγάλο κεφάλαιο που επιδιώκει το μέγιστο κέρδο από την εμπορία τη ασθένεια, του ανθρώπινου πόδου και τη ελπίδα για ζωή. Απέναντι σε αυτή την πολιτική βέβαια που ζυγίζει την ανθρώπινη ζωή με γνώμονα το κέρδο, οι μαχόμενοι υγειονομικοί μαζί με το λαό οφείλουν να δυναμώσουν τον αγώνα του και να διεκδικήσουν ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγεία πρόνοια, καθολικό, σύγχρονο και απολύτω δωρεάν για όλου χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, χωρίς δωρεές από σωτήρες εφοπλιστές, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι προϊόν αγοροπολισίας. Με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων. Ένα ενιαίο πανελλαδικό κρατικό σύστημα υγεία, όπου θα παρέχονται από το κράτο δωρεάν όλε οι εξετάσει, οι θεραπείες, το υγειονομικό υλικό, τα φάρμακα, τα εμβόλια, χωρί καμία πληρωμή, χωρί συμμετοχέ, χωρί πλαφών και περικοπέ, σύμφωνα με τι ανάγκε και με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια, χωρί καμία διάκριση ασφαλισμένου, ανασφάλιστου, εθνικότητα ή χρώμα. Ευχαριστώ.